Γεια σας. Λέγομαι Καλλιόπη Αθανασιάδη και είμαι χειρουργός θώρακος. Εγώ είμαι αρνητικός απέναντι στα TEDx. Οφείλω να ομολογήσω ότι με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές και είναι η πρώτη φορά που δέχτηκα. Θεωρώ ότι είναι ένα είδος αίρεσης ή εντός εισαγωγικών Αμερικανιάς, όπου όλα είναι καταπληκτικά, όλα είναι γεμάτα έμπνευση και σίγουρα οι ιδέες αυτές που παρουσιάζονται δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανείς. Το TED φαινόμενο, πραγματικά, έχει να κάνει, πρέπει να το συνειδητοποιήσει κάποιος, ότι έχει να κάνει με το κοινό του. Είναι το πιο κοινό, είναι αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Πρέπει λοιπόν να τους κάνουμε να αισθάνονται ευτυχισμένοι, γνώστες, έξυπνοι, να τους περάσουμε, να τους δώσουμε την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ελίτ που μπορούν να φτιάξουν καλύτερο τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν συμφωνώ με αυτό. Γιατί με εννοώ. Το ένα είναι γιατί η κυρία Μπούρα, που είναι χιώτισσα, όταν με πήρε τηλέφωνο ήταν τόσο πιστική και είχε μια τόσο ζεστή φωνή, που πραγματικά είπα, ας το δοκιμάσω. Ο δεύτερος λόγος ήταν το θέμα. Και το θέμα μου είναι το bullying, ή ας το λέμε από τώρα και έπειτα ελληνικά, εκφοβισμός. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την ιατρική. Τι είναι πραγματικά εκφοβισμός? Ο εκφοβισμός είναι μια επιθετική σκόπιμη πράξη ή συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδα ατόμων που εκδηλώνεται επαναλαμβανόμενα, έχει διάρκεια και απευθύνεται σε ένα άτομο το θύμα που πραγματικά δεν μπορεί να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του ή που είναι πολύ αδύναμο. Είναι ένα νέο φαινόμενο? Όχι βέβαια. Η ψυχολογική παρενόχληση είναι πραγματικά ένα παλιό φαινόμενο στον εργασιακό χώρο. Αυτή η συμπεριφορά σχετίζεται με πληθώρα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων διακρίσεων, βασισμένων στο φύλο, στη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό και πολλές άλλες διαφορετικότητες. Τι επιδείνωσε στην εποχή μας το bullying? Και βέβαια η οικονομική κρίση. Πολλοί θα πιστέψετε ότι έρχομαι να μιλήσω για το bullying, για τον εκφοβισμό, λόγω της εμφάνισης. Όχι. Εγώ από μικρό παιδί, ίσως γιατί υπήρχε πολύ καλή παιδεία στο σπίτι, ίσως γιατί υπήρχε πολύ καλή παιδεία στο σχολείο, δεν υπέστη ποτέ εκφοβισμό στο σχολείο. Επιλέγοντας μία σταδιοδρομία στη χειρουργική θώρακος και τη δικιά μου εποχή, ήμουνα η μόνη γυναίκα, όπως και σήμερα υπάρχουν 250 σε όλο τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι όλα υπάρχει ισότητα φύλων. Όχι, δεν υπάρχει παντού ισότητα φύλων. Όταν λοιπόν με το βιογραφικό μου πήγα στο διευθυντή μου για να πω ότι θα ξεκινήσω χειρουργική θώρακος, το πρώτο που με ρώτησε ήταν δεσποινής η κυρία. Τότε δεν υπήρχε ευρωπαϊκός νόμος, σήμερα υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος, θα το θυμάστε. Οπότε του απάντησα, κυρία του εαυτού μου, εσείς δεν γεννηθήκατε κύριος? Άρχισα λοιπόν κάπου να μαζεύομαι. Στη συνέχεια λοιπόν λέμε ότι η χειρουργική είναι στρατός. Ένας αποφασίζει, στο στρατό αποφασίζει ο στρατηγός. Έτσι και στη χειρουργική αποφασίζει ο χειρουργός, ο οποίος χειρουργός είναι εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανθρώπινη ζωή, για την επέμβαση, για όλα. Ο ειδικευόμενος, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος, αρχίζει και τρέχει. Συνήθως τρέχει σαν σκλάβος, αλλά πρέπει να έχει και κάποια δικαιώματα. Ποια είναι τα δικαιώματά του? Η εκπαίδευση για να γίνει στο τέλος και εκείνος χειρουργός. Όταν λοιπόν άρχισα αυτό ότι δεν το έβλεπα, έτρεχα συνέχεια, αλλά δεν υπήρχαν χειρουργία, κανένας δεν με εκπαίδευε. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω, ούτε τότε συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για bullying, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Άρχισα να ψάχνω κάποιους τρόπους. Άρχισα λοιπόν να συμμετέχω ενεργά στα κοινά του νοσοκομείου, στην Επιστημονική Ένωση. Άρχισα να μαζεύω όλα τα χειρουργεία, βάζοντάς τα στην εποχή μου σε Excel, τότε δεν είχαμε τόσα κομπιούτερ. Λοιπόν, και μαζεύοντας όλα τα χειρουργεία των ειδικευομένων του νοσοκομείου, των χειρουργικών ειδικοτήτων, και προσπαθούσα κόμψα, απευθυνόμενη σε κάποιες επιτροπές, αν μη τι άλλο, να μου δώσουν κάποιο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται υπομονή. Και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος βρίσκει κανείς το δίκιο του. Τελικά όμως αυτό που έκανα εγώ τότε ήταν bullying ή mobbing? Υπάρχει διαφορά στους δύο αυτούς όρους. Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σαν συνώνυμα.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει διαφορά. Το bullying χρησιμοποιείται σαν τη λέξη εκφοβισμός όταν μιλάμε για παιδιά στο σχολείο, κυρίως. Το mobbing είναι, πρόκειται για τον εκφοβισμό, την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Από πού προέρχεται ο όρος? Ο Λέιμαν, ένας Σουηδός ψυχολόγος, όταν αποφάσισε να μιλήσει και να καταγράψει αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποίησε τον όρο από τη ζωολογία. Όταν λοιπόν μαζεύονται μία γέλη ζώων εναντίον ενός άλλου, γιατί πρέπει να αποβληθεί από την ομάδα, είτε γιατί είναι άρρωστο, είναι mobbing. Εξού και η λέξη. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στον εργασιακό χώρο. Μία ομάδα ατόμων, πρακτικά, ή ένα άτομο που είναι σε ανώτερη εξουσία, σε ανώτερη ιεραρχία, κάνει mobbing, παρενοχλεί τους αδύναμους και τους ιεραρχικά κατώτερους. Και βέβαια η συμπεριφορά αυτή θεωρείται παράλογη επιστημονικά. Τι σημαίνει παράλογη συμπεριφορά? Κάθε συμπεριφορά που ένα λογικό άτομο, λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις περιστάσεις, θα περίμενε να θυματοποιήσει, να ταπεινώσει, να υποσκάψει τη θέση του εργαζόμενου ή να αποτελέσει απειλή. Ο εκφοβισμός περιλαμβάνει συχνά τη λανθασμένη χρήση και κατάχρηση της εξουσίας στα πρόσωπα τα οποία πραγματικά εμφανίζουν δυσκολίες ή είναι πιο αδύναμα. Είναι το mobbing αυτό? Αυτό είναι το mobbing πρακτικά. Ποιος ορισμός μ' αρέσει, και αυτό θα ήθελα σε όλους τους νεότερους, για να μην πηγαίνουμε πολύ στα άκρα, να τον κρατήσετε. Είναι αυτός που όρισε ο γαλλικός νόμος το 2002. Ορίζει ότι πραγματικά εκφοβισμός στη δουλειά είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ψυχολογικής παρενόχλησης που έχουν ως αντικείμενο το αποτέλεσμα την υποβάθμιση των εργασιακών συνθήκων, ικανή να πλήξει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, να επηρεάσει τη σωματική ή ψυχική υγεία και να βλάψει το επαγγελματικό μέλλον του ατόμου. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι θύτες? Αν δείτε στο μπουλί, είναι τα αρχικά πρακτικά. Big, ugly, loner, loser, yearning attention. Βέβαια, αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά των θυτών. Είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί ήδη εκφοβισμό. Νιώθουν ανώτεροι και με εξουσία. Θέλουν να τραβήξουν την προσοχή. Δεν νιώθουν υπευθυνότητα για τις πράξεις τους. Συνήθως ζηλεύουν, δείχνουν απέχθεια και περιφρόνηση σε αυτούς που προσπαθούν να βλάψουν. Και βέβαια, λάβετε υπόψη σας ότι πραγματικά είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί ξέρουν καλά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έχουν παρατηρήσει το στόχο τους και το θύμα τους. Και ξέρουν να το αναλύσουν τη συμπεριφορά του. Υπάρχουν επιπτώσεις για την υγεία? Σίγουρα. Υπάρχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των θυμάτων? Και βέβαια. Η εργασιακή παρενόχληση έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ή να συμβάλλει σε πολλές ψυχοπαθολογικές και ψυχοσωματικές διαταραχές της συμπεριφοράς. Αυτό πιθανότατα εξαρτάται από τη διάρκεια και την ένταση του στρες στο οποίο υποβάλλεται το θύμα. Είναι άγνωστο, δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο, πόσα άτομα που έχουν υποστεί mobbing αναπτύσσουν προβλήματα υγείας. Προς το παρόν υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα κέντρα στις βιομηχανικές χώρες, τα οποία μπορούν να καταφύγουν τα άτομα που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση. Μην νομίζετε ότι δουλεύουν όλα αυτά είτε εδώ είτε στη Δυτική Ευρώπη. Πολλά συμπτώματα μπορεί να αναπτύξει, δεν χρειάζεται να το διαβάσει ολόκληρο. Τα πιο απλά. Στομαχικούς ηλίγκους, που το λέμε κοινά έτσι περισσότεροι. Αρρυθμίες. Έλκος στομάχου. Κατάθλιψη. Είναι όλα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσει κάποιος που νοσεί. Οι συνέπειες για τον εργασιακό χώρο, για μια επιχείρηση, είναι καταστροφικές. Έχουμε απουσίες προσωπικού. Σίγουρα έχουμε πτώση παραγωγικότητας, έχουμε συνεχείς αλλαγές προσωπικού, κόστος βεβαίως για την επιχείρηση επανεκπαίδευσης, χαμηλό ομαδικό πνεύμα, αυτό προσπαθεί το mobbing, έτσι, να λυθούν οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Γίνεται συχνά σε πολλές και μεγάλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Έλλειψη κινήτρων, δαπανηρές δικαστικές αγωγές για την επιχείρηση.
αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της επιχείρησης. Και βέβαια, χάνουν και οι πελάτες την εμπιστοσύνη τους. Επομένως, είναι κάτι πραγματικά λάθος. Είναι φοβερό να σκέφτεται κάποιος ότι η εργασιακή παρενόχληση πλήττει έναν στους 6 εργαζόμενους. Όπως επίσης, το 81% των θητών είναι γυναίκες. Αυτά είναι ευρωπαϊκά και αμερικανικά στοιχεία. Τι μπορεί να θεωρηθεί ως παρενόχληση? Θα σας πω ότι εγώ δεν παρενοχλήθηκα και θα μου πείτε, μα γιατί ασχολήθηκες τελικά? Εγώ παρενοχλήθηκα σαν διευθύντρια το 2015, όταν ενωθήκαν δύο τμήματα και κάποιοι θεώρησαν, ήμασταν διαφορετικές αναλογίες των δύο τμήματων, ήμασταν 8-9 άτομα, 10 εναντίον 2. Και θα μου πείτε πώς σας παρενόχλησα. Βεβαίως, είναι όλα αυτά που έχει βγάλει το Workplace Bullying Institute. Ποιες είναι οι τακτικές? Ένα παράδειγμα. Διαδίδεις λάθος νέα. Περιμένουν δύο ασθενείς σου, τους έχεις χειρουργήσει, περνάνε από το άλλο τμήμα και λένε πόσο χάλια είναι το θωρακοχειρουργικό τελικά τμήμα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να κάνεις φασαρίες έντονες μπροστά σε τρίτους. Να προσπαθείς να πείσεις συναδέλφους από άλλα τμήματα και να βάλεις κοινό στόχο τους δύο συναδέλφους. Και το πιο σημαντικό είναι να προσθέσεις αυτούς πολύ παραπάνω δουλειά. Όταν λοιπόν 10 άτομα, ένα παράδειγμα, βγάζαν γύρω στα 900 χειρουργία, ήρθαν 2 άτομα να βγάλουν εξειδικευμένα χειρουργία το χρόνο, πάνω από 450. Αυτός ο φόρτος δουλειάς δεν τους έκανε να προλαβαίνουν να πάνε να κάνουν ακόμα και μία καταγγελία. Ποια είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία? Θα δείτε κάποια ποσοστά. Θα τα πάω γρήγορα. Τα μικρότερα ποσοστά εργασιακής παρενόχλησης είναι στη Σουηδία και στη Φιλανδία, αναμενόμενα. Αλλά θα δούμε πού πραγματικά αυξήθηκαν στις αρχές του 2010, στην Πορτογαλία, με ποσοστό 33,1, στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Θα περίμενε κανείς το 2015 οι γυναίκες να κυριαρχούν στην ιατρική. Αν σκεφτείτε ότι ήδη από το 1996 είναι πολύ περισσότερες από τους άντρες στις ιατρικές σχολές. Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευόμενους είναι γυναίκες. Στη χειρουργική εκπαίδευση όμως στον τομέα μου είναι πολύ λίγες. Μόλις το 9% είναι στην Αυστραλία. Σημαίνει αυτό κάτι? Ναι. Το 92%, το 92% περίπου, είναι μία μελέτη που έγινε το 2005 στις Ηνωμένες Πολιτείες, φοιτήτριες οι οποίες σπουδάζουν ιατρική παραδέχτηκαν ότι δέχτηκαν σεξουαλική παρενόχληση. Θα μου πείτε, έχει σχέση με την ισότητα, έχει σχέση με το μόμπινγκ? Βεβαίως και έχει σχέση με το μόμπινγκ. Και αυτό είναι ένα είδος μόμπινγκ. Κάποτε ένας συνάδελφος έστειλε ένα ερωτηματολόγιο για να δει γιατί δεν κάνουν στην Αμερική θωρακοχειρουργική. Και είπαν ότι εμείς δεν δεχόμαστε να έχουμε στη δουλειά μας τέτοιες παρενοχλήσεις. Μπορεί να κάνει κάτι το θύμα τελικά για να σταματήσει? Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να μην ανεβάσει τους τόνους απαντώντας πάντα στην επίθεση με επίθεση. Υπερασπίζει τον εαυτό του κυρίως παρουσία τρίτων. Αν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό, πρέπει να προσπαθήσει να μαζέψει αποδείξεις, υβριστικά email, πότε έγινε η παρενόχληση, να το καταγράφει το κάθε στοιχείο. Υπάρχει λύση? Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει λύση και οφείλω να σας πω ότι μπορείτε να διοργανώσετε σεμινάρια, μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον κόσμο, μπορείτε να προωθήσετε τους νόμους, μπορείτε να διοργανώσετε μαθήματα αντιμετώπισης συμπεριφορών. Αυτό που θα σας πω είναι ότι προσπαθήστε να είστε ιδιαίτερα δυνατοί.
Μην νομίζετε ότι ο νόμος που έγινε το 2015 στην Ελλάδα θα σας σώσει. Χρειάζονται πολλοί αγώνες, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί επίσημα ότι σας έγινε εκφοβισμός στον εργασιακό σας χώρο. Πρέπει να αντισταθείτε, δεν πρέπει ποτέ να σηκώνετε, να ανασηκώνετε το ύψος της, να ανασηκώνετε το ύψος της φωνής σας. Θα πρέπει να διατηρήσετε την ηρεμία σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πρέπει να δουλέψετε διπλάσια και βέβαια θα πρέπει να αναζητήσετε σε ομάδες υποστηρικτές, σε ομάδες μέσα στον εργασιακό σας χώρο και να γίνετε εσείς πολύ πιο δυνατοί. Θα ήθελα να τελειώσω με αυτή τη φωτογραφία. Είμαστε στοιχείο. Είναι η μαστίχα, είναι ένα δάκρυ. Όλοι από εσάς που επίσημα είτε το έχετε συνειδητοποιήσει είτε όχι, είτε δεχτήκατε είτε θα δεχτείτε παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε πολλά δάκρυα. Πρέπει να αγωνιστείτε μόνοι σας. Πρέπει να ενημερωθείτε για τους νόμους και να ξέρετε πώς να χειρίζεστε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.